σε μένα, αλλά στον ελληνικό λαό για το στένος που επέδειξε μέσα από δύσκολες συνθήκες. Καταφέραμε, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, να αντισταθούμε στις ειρήνες και οδηγήσαμε το σκάφος της Ελλάδας, αλλά θα έλεγα, όπως είπε και της Ευρώπης, σε πιο ήρεμα νερά. Αποφύγαμε την άτακτη χαροκροπία και την έξοδο από το ευρώ. Συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε τη μάχη. Πολύ μεγάλη τιμή αυτή που μου κάνετε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την τιμητική βράβευση. Επιτρέψτε μου να πω όμως ότι αυτό το βραβείο ανήκει όχι σε μένα, αλλά στον ελληνικό λαό και εγώ το παραλαμβάνω σήμερα στο όνομά του. Γιατί το σθένος το δικό μας είναι το σθένος που επέδειξε όλα αυτά τα χρόνια ο ελληνικός λαός μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Προσιλωμένοι πάντοτε στο σχέδιό μας και σε αυτό που πιστεύαμε ως το σωστό για την μεγάλη πλειοψηφία, καταφέραμε να αντισταθούμε στις ειρήνες και να οδηγήσουμε σιγά σιγά το σκάφος που λέγεται Ελλάδα, αλλά και το σκάφος θα έλεγα που λέγεται Ευρώπη, σε πιο ήρεμα νερά. Αποφύγαμε την άτακτη ή την οργανωμένη χρεοκοπία, τα σχέδια ορισμένων ακραίων κύκλων για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Σταθήκαμε όρθιοι και συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη. Η οικονομία ανακάμπτει με σχετικά γρήγορους ρυθμούς, με ρυθμό ανάπτυξης μέσα στο 17 κοντά στο 2%. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά καταγράφεται δημοσιονομική υπεραπόδοση που μας δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσουμε αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη. Η ανεργία αποκλιμακώνεται, έχει πέσει πάνω από 6 μονάδες. Η χώρα ανέκτησε σε πρώτη φάση δοκιμαστικά την πρόσβαση στις αγορές χρήματος με ευνοϊκούς όρους. Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης αναβαθμίζουν διαρκώς τη θέση της ελληνικής οικονομίας. Με λίγα λόγια, διαμορφώνεται μια εικόνα μιας οικονομίας και μιας χώρας που ανακάμπτει. Η Ελλάδα σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την χώρα εκείνη που το 2015 βρισκόταν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Για μας κρίσιμο δεν είναι μόνο να ολοκληρώσουμε με επιτυχία το πρόγραμμα, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό, και φαίνεται ότι τα καταφέρνουμε και το ολοκληρώνουμε με επιτυχία. Το κρίσιμο για μας είναι τούτη την ώρα που βγαίνουμε από την κρίση, πράγμα το οποίο αναγνωρίζουν και όλοι οι εταίροι μας και οι θεσμοί που βλέπουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ασφαλή δημοσιονομική πορεία με σημαντική αναπτυξιακή δυναμική. Το κρίσιμο όμως για μας τώρα είναι να σχεδιάσουμε το μέλλον χωρίς τα λάθη του παρελθόντος. Δηλαδή ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο για την Ελλάδα, σύγχρονο, βιώσιμο και δίκαιο. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σόι εντοπίστηκαν στην Κυπαρισία οι 41 μετανάστες και πρόσφυγες που επέβαιναν σε ιστιοφόρο, το οποίο έμεινε ακυβέρνητο ανοιχτά της Πύλου. Πάμε στον Ηλία Μαραβά να μας πει περισσότερο.